βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Με δύο λόγια, τι θέλετε? Δεν ξέραμε ποιος είσαι μέχρι που διαβάσαμε μια τοπική εφημερίδα στην Κρήτη. Παρακάτω. Πού το πάτε? Στον Σύφη Γιαννακάκη δεν είπαμε λέξη για τη γυναίκα του και σένα. Μην βγάλουμε κι εμείς κανένα χαρτζηλίκι. Αμαρτία είναι. Δίκιο έχει. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Μεροκαματιάριδες. Θα σκάσω από το κακό μου. Μα να μην μου μιλήσεις. Έπρεπε τουλάχιστον, Νεκτάρη, εσύ να μου τα έχεις πει από την αρχή. Ήξερα την αντίδραση σου, Ματθαίο. Παίξατε ξύλο για μια γυναίκα. Από ψυχολογία δεν πας καλά. Μη στριμώξεις, αλλά τον Αχιλλέα. Το τελείωσα με τη Μελίνα. Έτσι κι αλλιώς τον έχω κι εγώ από κοντά. Ναι. Και να τον αφήσω ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Τρελάθηκες. Το κάνεις απαγορευμένο έτσι. Και θα κολλήσει περισσότερο. Σου είπα, τελείωσε με τη Μελίνα. Και μετά, ακούω, Αντώνη, συνέχισε. Ό,τι έμαθες, έμαθες. Αρκετά. Ποιος σε πληρώνει για να κάνεις τη ζημιά σου στους Ματθαίους? Ο Σύφης? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίσεις κανονικά. Αποτελειώνεις ό,τι άρχισες. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Στο ξανάπα. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Ας πούμε, θα κάνω κι εγώ παράλληλα με σένα το δικό μου παιχνίδι και με εξυπηρετεί. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Συνεχίζεις κανονικά. Εγώ δεν μιλάω. Είμαστε σύμμαχοι. Σε πρώτη φάση θέλω να τα ξέρω όλα. Με λεπτομέρειες. Στορκίζομαι. Δεν αισθάνομαι τίποτα για την Αγγελική. Μόνο εσένα αγαπάω. Αν μου κάνεις εσύ ένα παιδί, θα είναι τελείως διαφορετικά. Όταν θα πάψεις να μου το λες 20 φορές τη μέρα, μπορεί και να κάνω παιδί. Ωραία. Σε παρακαλώ, ας δοκιμάσουμε με εξωσωματική. Θες στην Αθήνα? Θες εδώ? Θα σε πάω όπου θες εσύ. Καταρχήν θέλω να κάνω ένα πρώτο κύκλο με την ψυχολόγο. Μετά βλέπουμε. Επιμένω όμως να γνωρίσεις το παιδί. Θα έχω τύψεις αν δεν το κάνεις. Θα νιώθω στρίγκλα. Θα σκέφτομαι ότι δεν το κάνεις εξαιτίας μου. Παιδί μου θα είναι μόνο εκείνο που θα μεγαλώσω. Και αυτό δεν το ξέρω. Θα κάνω μόνο ό,τι με υποχρεώνει ο νόμος. Για μένα φέρεσαι έτσι, για να μην ζηλεύω. Το ξέρω, δεν είναι αυτό που βγαίνει από μέσα σου. Ωραία, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση? Θα έρθεις στο γραφείο να πιάσεις δουλειά? Ναι. Μην ξεκινήσεις τώρα κουβέντα για το Σύφη και τη γυναίκα του, γιατί βιάζομαι. Δεν είχα σκοπό να το κάνω. Μεγάλο παιδί είσαι, σου βγάλει τα πέρα μόνος σου. Εγώ ό,τι είχα να σου πω το είπα. Α, μπράβο. Λοιπόν, βάλε μια υπογραφή εδώ, γιατί χρειάζομαι επιγόντως χρήματα και πρέπει να προλάβω την τράπεζα. Και γιατί τόσο μεγάλο ποσό? Για το σπίτι. Έχω πέσει έξω στους υπολογισμούς. Καλά, τι σπίτι κάνει τέτοια εποχή? Ανάκτορο η Ευρυδίκη. Τώρα έγινε. Ευχαριστώ. Φεύγω να προλάβω την τράπεζα.
να σας εξηγήσω, σαν εμπειρογνώμων, είχα ανακαλύψει ότι η φωτιά που έκαψε το αυτοκίνητο προηγήθηκε της πρόσκρουσης στο δέντρο που προκάλεσε το θάνατο του γονιού σας. Παίζεις με τα νεύρα μου, Αναστασία. Τι ακριβώς σου είπε? Σε κατηγόρησε στα ίσια? Όχι. Αλλά άφησε υπονοούμενα ότι εγώ και ο Σύφης βρισκόμαστε πίσω από το ατύχημα των γονιών του. Ο Ματθαίος. Δεν είμαστε καλά. Έχασα τον ύπνο μου. Σκέφτομαι τα όσα μου είχατε πει προχθές και πραγματικά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Ματθαίο. Και τι θες να κάνω δηλαδή, αν ο Ματθαίος είναι τρελός, ε? Να βρεις μια αφορμή να διαλύσεις αυτή τη συνεργασία. Δεν θέλω να με ξαναπλησιάσεις ποτέ, καταλαβες? Μείνε εσύ μακριά του, λοιπόν. Δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτή την ιστορία. Και πραγματικά ζητάω τη βοήθεια σας. Τι θα μπορούσα να κάνω? Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή. Αναψηλάφιση της δίκης ίσως? Όχι, όχι. Προς το παρόν όχι. Θα σας πω τι σκέφτομαι. Εγώ θα είμαι συνέχεια στην Κρήτη. Οπότε θέλετε πάρτε με ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Εντελώς εχέμη θα σας παρακαλώ. Εννοείται. Λοιπόν, γεια σας και πάλι ευχαριστώ. Από σήμερα στην εταιρεία? Ναι. Όσο κάθομαι σπίτι, τρελαίνομαι με όλα αυτά. Ποια όλα? Με το θέμα της Αγγελικής, του παιδιού ή του Αχιλλέα? Μελίνα, τον σκέφτεσαι? Συνέχεια. Σώπα, έρχεται ο Μινάς. Άντε, πάω να φύγω κι εγώ. Να σας αφήσω να τα πείτε μόνες σας. Σιγά τα μυστικά που έχουμε. Καλή δουλειά, αγάπη μου. Μελίνα, πάω να φτιάξω καφέ. Κοίτα, το Σύφη ξέρει ότι τον παραμυθιάζεις, αλλά εμένα δεν με παραμυθιάζεις. Είμαι σίγουρος ότι κάτι κάνεις. Ξηγέσαι πολύ σκάρτα στο φιλαράκι μου. Και όταν θα έχω αποδείξεις θα του μιλήσω. Γι' αυτό πρόσεχε. Μα απειλείς, Μινά. Κανονικά και με τον νόμο. Και μην τολμήσεις να πεις τίποτα της Βασιλικής. Ξηγήθηκες, Δρέντα, αφεντικό. Προλάβεις και την τράπεζα, είσαι μπαξές. Να μην σας ξαναδώ μπροστά μου. Δεύτερη φορά δεν έχει. Η αδερφή μου η Αναστασία είναι ο λόγος, ο Μάρκος Χατζής, ο καινούριος μας συνέτερος. Μόλις βέβαια αποδεσμευτούμε από τους άλλους. Χάρηκα, Αναστασία. Χάρηκα. Γιατί τόσο ερημικά, ρε παιδιά? Και πού να πάμε? Στο κέντρο, στα Χανιά? Υποτίθεται ότι δεν γνωριζόμαστε. Σωστά. Συγγνώμη, είμαι λίγο περίεργα σήμερα. Ούτε και στο δικό μου ξενοδοχείο μπορείτε να εμφανιστείτε προς το παρόν. Λοιπόν, ενημερώνω. Η πρώτη παρτίδα έχει ήδη τελειώσει. Αυτά δεν μαθαίνω από τον Αντώνη. Το θέμα όμως είναι η πλήρης καταστροφή των αμπελιών. Εκεί ο Θεός θα χαλάσει οπωσδήποτε τη συνεργασία. Καλά, εγώ απλά να γνωριστείτε ήθελα. Τα υπόλοιπα τα λέμε και αύριο, μεθαύριο. Δεν παίρνεις τηλέφωνο το Θείο να κλείσουμε αυτό το περιβόητο ραντεβού?
Ναι, ο κύριος Διαμαντής Νικολάου. Γεια σας, Μάρκος Χατζής. Ναι, εκ μέρους του Μαρθαίου. Ναι, μόλις έφτασα Κρήτη. Όχι, 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 δεν έχω συναντήσει κανένα μεσίτη. Ναι. Να έρθω από το σπίτι σας. Μα να ανησυχήσω εσάς και τη γυναίκα σας. Α, είναι ο ανιψιός σας ο οποίος έχει τις γνωριμίες. Α, καλά, εντάξει, δώστε μου διευθύνσεις και... Όχι, 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 όχι. Όχι να έρθετε. Να έρθετε στο ξενοδοχείο. Όχι. Καλά, καλά, να επιμένετε, εντάξει. Ναι. Ωραία, η διεύθυνση είναι αυτή που σας έχει δώσει ο Μαρθαίος. Εντάξει. 8:30. Σας περιμένω σε ρεσεψιόν. Γεια σας, γεια σας. 8:30. Είχα γνωρίσει τη γυναίκα του πριν από καιρό. Τις πληροφορίες τις πήρα από αυτή που έχει το καφενείο. Τη Δάφνη. Γνώρισες τη Δάφνη. Εμφανίσιμη γυναίκα. Και ξύπνια φαίνεται. Γάτα. Ο θείος. Ναι. Έλα, θείε. Το βράδυ. Γιατί. Ναι, αλλά τελευταία στιγμή, ρε θείε. Έχω κανονίσει με τη Μελίνα. Καλά, καλά, θα τα αναβάλω. Ναι, ναι. Έλα, γεια. Ναι, θα πάω να μου δείξουν το γραφείο μου. Το παλεύω σοβαρά, αν και... Δεν ξέρω, ο Σίφης νομίζω ότι μου είναι άγνωστος πια. Το βρίσκω εξαιρετικά αγωητευτικό. Εμένα με τρομάζει απίστευτα, Βασιλική. Επειδή υπάρχει ο άλλος. Πιθανόν. Δεν το πιστεύω. Υποσχέθηκε πως δεν θα ξαναπάρει. Κάτι υποσχέθηκες, νομίζω. Ούτε εσύ έσβησες το τηλέφωνο μου, γιατί. Πίστεψα ότι θα κρατήσεις το λόγο σου. Το λόγο μου θα τον κρατήσω. Αλλά έγινε κάτι που πρέπει να μάθεις, δεν γίνεται να σου κρύψω. Λοιπόν, ηρέμησε, μην τρομάξεις. Θυμάσαι εκείνους τους τύπους που μας την έπεσαν στην παραλία. Ναι, τι. Και τους έδωσες λεφτά. Μα έτσι είναι σαν να το παραδέχτηκες. Με ξέρανε, μου δείξανε φωτογραφία. Μελίνα, ηρέμησε. Τους τα έδωσα γιατί ήθελα, όχι επειδή έπεσα θύμα στον εκφιασμό τους. Αυτοί φοβούνται πιο πολύ. Άσε που δεν έχουν στοιχεία να αποδείξουν τίποτα. Πάω να βάλω κι άλλο καφέ, νομίζω θα μας χρειαστεί. Ναι, στη Βασιλική είμαι. Προσπαθώ. Να σου θυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως από όσα σκέφτομαι για σένα. Αχιλλέα, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Άλλαξαν πολλά. Από αυτά που αισθανόμουν 10 φορές πιο πάνω. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Θέλω μόνο να το ξέρεις. Γεια σου. Ήρθα να δω το άλογο. Ευρυδίκη, σε παρακαλώ, μην είσαι λυπημένη. Αυτά που είπε ο Αχιλλέας δεν τα εννοούσε, τα είπε όλα πάνω στα νεύρα του. Μη με κοροϊδεύεις, Νεκτάρια, ε. Μίλησα πριν λίγο με τη Μελίνα. Και μου τα παραδέχτηκε όλα σε σχέση με τον Αχιλλέα. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ευρυδίκη, σε παρακαλώ, μη σου ξεφύγει η κουβέντα. Αν το μάθουν, θα σφαχτούμε. Ήταν μια υπολαιότητα, κάτι που τελείωσε. Πάει. Ούτε στο κρεβάτι δεν προλάβα να φτάσουν. Ο Αχιλλέας πίστευε πως ήταν ερωτευμένος μαζί της. Όμως και αυτή τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρει με τον άντρα της. Του είπε ότι τελείωσε το Αχιλλέα. Στην Κρήτη. Την Κρήτη την αγαπούνε τα νιάτα, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν το χρήμα. Καθίστε. Εγώ δεν σκοπεύω να κάνω κάτι εξαιρετικά ακριβό πάντως. Θα κάνω ένα ξενοδοχείο για όλες τις τσέπες και για όλες τις ηλικίες. Πολύ ωραίο το σπίτι σας. Και σε καλή περιοχή. Να είσαι καλά. Καθίστε. Δάφνη, ήρθαμε.
Πάντως δεν έπρεπε να κάνετε όλα αυτά τα τραπέζια. Κανονικά εσείς με εξυπηρετείτε, εγώ έπρεπε να σας κάνω το τραπέζι. Καταρχήν θα μιλάμε στον Νίκο. Και δεύτερο, μην το ξαναπείς αυτό. Ήρθες στην Κρήτη και να μην σε περιποιηθούμε. Εγώ ξέρεις, είμαι μισός Κρητικός από τη μητέρα μου και μισός Κύπριος από τον πατέρα μου. Αλλά οι γονείς μου χωρίσανε όταν ήμουν πολύ μικρός. Και η μητέρα μου πήρε ένα βέρο Κρητικό. Απέκτησα και μία αδερφή, ετεροθαλή. Πέθανε όμως. Παντρεμένη και αυτή με Κρητικό. Απ' την αδερφή μου ήταν ύψια μου που θα έρθουν εδώ. Η Αναστασία και ο Σύφης που έχει την γνωριμία με τους καινούργιους μεσίτες. Α! Έλα να σε συστήσω. Ο κύριος Μάρκος Χατζής είναι που πούλησε τα μπέλια στο Μαθαίο. Η Δάφνη, η γυναίκα μου. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Παρομοίως. Κάπου σας ξέρω εσάς. Είστε ο κύριος που σοριάστηκα μπροστά του και έπεσε το... Το τσαντάκι σας, το καφενείο, ναι. Άρα συμπτωματικά γνωριστήκατε. Κάτσε, να πιούμε ένα ουισκάκι μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Με πάγο σκέτο... Με λίγο πάγο. Ωραία. Το φέρνω. Ας έσαι. Πάω εγώ. Ο άντρας μου γνώριζε για το όπλο. Ευχαριστώ όμως για τη διακριτικότητα. Για ποιο πράγμα. Δεν έχω καλή μνήμη. Πώς είναι το πόδι σας? Καλά. Χαίρομαι. Λέας με τη γυναίκα του Σύφη. Γινόταν παιχνίδι, το ήξερες και δεν μου είπες τίποτα. Μα τι να σου λέγα, ρε μωρό μου. Δεν πας καλά. Καλά κι άλλη Μελίνα πήρε την Ευρυδίκη και της τα είπε όλα, της έστριψε. Μήπως ξέρω. Είστε ψυχολόγητες εσείς οι γυναίκες. Και είσαι σίγουρος ότι πάει, τελείωσε μεταξύ τους? Γιατί προλάβει να γίνει και κάτι. Βλακίες. 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 Μωρή, καλά κάνω εγώ και σε ζηλεύω. Γιατί ρε αγάπη μου, εγώ δεν κάνω τίποτα. Μου λες, πότε θα ξέρουμε αν είναι αγόρι κορίτσι? Σε κάνα μήνα. Θα κοιμηθείς εδώ, Αχιλιά, στο κρεβάτι μας. Αν θες να είσαι σωστός απέναντί μου, θέλω να μου δώσεις ένα χρονικό περιθώριο μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Καλά, και για να το συνειδητοποιήσεις εσύ ότι εμείς οι δύο χωρίζουμε, θα πρέπει να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι. Μη μεταπεινώνεις άλλο. Να κλείσουμε 6 μήνες παντρεμένοι τουλάχιστον. Πολλά σου ζητάω. Ωραία. 6 μήνες να περιμένω και μετά πάμε για το διαζύγιο. Όμως το να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι δεν το καταλαβαίνω. Ντρέπομαι, Αχιλλέα. Τα αδέρφια σου, τη γιαγιά, όλους. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Πού ξέρω αν δεν συμβουλεύτηκες κάποιο δικηγόρο και του είπες να βγει το διαζύγιο εις βάρος μου. Αλλά τι βλακίες είναι αυτές. Λοιπόν. Τέλος η κουβέντα. Εγώ πάω να κοιμηθώ στον ξενώνα κάτω. Λοιπόν, αφού το πας έτσι, ή κοιμάσαι εδώ μαζί μου ή παίρνω τηλέφωνο τον Σύφη, του λέω τα πάντα και σας κάνω μαλλιά κουβάρια. Τι δουλειά έχει ο Σύφης στην κουβέντα μας? Τα έχεις με τη Μελίνα, Αχιλλέα. Τα ξέρω όλα. Εγώ? Λοιπόν, για κάνε μου τη χάρη, γιατί θα δεις και τα άλλα μου πρόσωπο. Διαβάζεις πολλά μυθιστορήματα, φαίνεται. Θα σε βόλευε. Υποψιαζόμουν κάτι, αλλά... Ψάριψα το νεκτάριο και μου τα επιβεβαίωσε όλα. Πρώτα τον. Από αρχαιολογικές έρευνες λένε ότι τα Χανιά χτίστηκαν πάνω στα ερείπια της Κηδωνίας.
που πήρε το όνομά της από τον Κίδωνα, γιο του Ερμή. Όχι, του Απόλλωνα, όχι, του Ποσειδώνα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Δεν υπήρχε και το τεστ DNA τότε, οπότε δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο μπαμπάς. Για τη μαμά όμως είμαστε σίγουροι. Ήταν η Κακά. 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 Ακακαλίδα. Ακακακα. Ακακα. Ακακακα. Ακακακα. Ακακαλίδα. Κόρη του Μίνωα. Ακακακα. Άσε να πω στο διάλογο. Άσε το. Ήρθαν. Καλώς τους, καλώς τους. Περάστε, περάστε να σας συστήσω στον κύριο Μάρκο Χατζή. Μάρκο, τα νύψια μου. Ο Σύφης, η Αναστασία και... Και η Μελίνα, η αγαπημένη μου σύζυγος του Σύφη. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία, κύριε Χατζή. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ, κύριε Χατζή. Επίσης. Δεν πάμε στο τραπέζι, μην κρύωσε το φαγητό, ε? Τα επαγγελματικά σας τα συζητάτε καθώς τρώμε, ναι. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να εδώ. Γεια σου, Μινά. Αλλά γιατί με περίμενες έξω? Δεν λειτουργεί μωρέ το κουδούνι και δεν έχω σήμα στο κινητό. Σκέφτηκα μήπως έρθεις και δεν σε ακούσω. Θέλεις να πάμε κάπου να μου πεις τι συμβαίνει? Με ξάφνισε το τηλεφώνημά σου. Ο Σύφης μου ζήτησε να βρεθούμε. Όχι, νομίζω είναι καλύτερα να μείνουμε εδώ. Δεν θέλω να μας πάρει κανένα μάτι παρά έξω και να φτάσει στα αυτιά της γυναίκας του. Άκου, Αγγελική. Από εδώ και μπρος, ό,τι χρειαστεί, σε μένα θα έρχεσαι. Και για τις ελιές και για το σπίτι. Να βάλουμε άντρες για να στο βάψουν ό,τι χρειαστείς. Ίσα-ίσα στην αρχή, ρε παιδάκι μου, μέχρι να πατήσεις τα πόδια σου. Καλοσύνη του Σύφη να σε στείλει στη θέση του. Α, δεν θέλω να το παίρνει στραβά. Ο Σύφης είναι καλά με τη Μελίνα. Απλά εκείνη, επειδή ακόμα δεν έχει δικό της παιδί, καταλαβαίνεις, έχει τσιτώσει με την όλη ιστορία. Καταλαβαίνω. Όντως το σπίτι θέλει βάψιμο, Μινά, και όχι μόνο. Είναι χάλια. Και σε τρεις μέρες φαίνω την κόρη μου και έχω πελαγώσει. Όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Όλα. Άντε, πάμε να το δω. Θέλω να μου βγάλεις ένα δεύτερο κλειδί, έτσι. Αύριο θα έρθουν κάτι φιλαράκια και θα στο κάνουν το σπίτι καινούριο. Έλα, πάμε. Είχα πέσει τον μπάνιο, να πλύνω τα χέρια μου. Α, δεν είχε πετσετάκια. Να τα σκουπίσετε, μισό λεπτό να σας φέρω. Όχι, όχι, όχι. Απλώς άκουσα ότι είστε στην κουζίνα και ότι θα μας σερβίρετε ένα λικέρ και είπα να βοηθήσω. Τρία για την ακρίβεια. Ένα λιμοντσέλο, μία μαστίχα και ένα ρακόμελο που φτιάξαμε τα χεράκια μου. Να το δοκιμάσετε, είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα τα φέρω εγώ. Αφήστε να βοηθήσω, ο δίσκος είναι βαρύς. Σας παρακαλώ, θα θυμώσει ο διαμαντής. Θα το πάρω πάνω μου, θα πω ότι εγώ επέμενα. Σε παρακαλώ. Δάφνη. Ήρθα να βοηθήσω, αλλά βλέπω μια χαρά τα καταφέρνει ο κύριος Χατζής. Σε ψάρεψε, ηλίθιε. Δεν ήξερε τίποτα η ευρυδική για τη Μελίνα. Σου ρίξει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Άσε που τα πες όλα και εσύ, Δήμητρα, τώρα. Συγγνώμη, Ραχίλια, πού να το φανταστώ. Ήξερε λεπτομέρειες. Μου είπε πως η Μελίνα της τα παραδέχτηκε όλα. Θα δείχνει να ξέρει τα πάντα. Ιδέα δεν είχε. Και τώρα με εκβιάζει η κυρία, καταλαβες. Μα απειλεί ότι θα πάρει το Σύφη και θα του τα πει όλα. Με το ζόρι να κοιμηθώ στο κρεβάτι μαζί της, λες και έχει κανένα νόημα. Εγώ όμως δεν πρόκειται να την αγγίξω και το ξέρει. Σκατά μου τα έκανες. Συγγνώμη, αδελφή. Τώρα να τη βράσω τη συγγνώμη σου. Και αυτό θα είναι το γραφείο σου. Πώς φαίνεται, Και τι θα κάνω εγώ σήμερα που δεν έχω ιδέα από κρασιά? Θα κάθομαι να το ξεσκονίζω? Θα σε κατατοπίσω εγώ, μην ανησυχείς. Όταν γυρίσουμε όμως. Σύφη, εμείς πρέπει να πάμε στο ενοπείο. Θέλω να δω που έχει φτάσει η ζύμωση για να δώσω εντολή να γίνει διαχωρισμός και να πάρουμε τα τσίκουδα για τα ρακοκάζανα. Πάμε.
Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Δεν θα αργήσουμε. Εσύ κάνε παιχνίδι. Όλο το γραφείο είναι δικό σου, εντάξει. Πηγαίνω. Ζω το παράλογο αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να δω τι συμβαίνει. Φοβάμαι να αποτελέξει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σε σκέφτομαι συνέχεια, Μελή. Να σε θέλω πολύ. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες. Είμαι μισός χωρίς εσένα. Μήνες παλιές σ' αναζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Όλη μου η ζωή. Καλημέρα, Ματθαίο. Περίμενα να φύγει η Δάφνη από το σπίτι για να σε πάρω. Τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά και άρχισες να τα κατηγορείς για το ατύχημα? Το Σύφη και την Αναστασία μετά από τόσα χρόνια. Είχα τυχαία κάποιες πληροφορίες, Διαμαντή. Αλλά άστο τώρα, γιατί μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι, πραγματικά άστο. Όχι άστο. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Δεν είπαμε ότι ήταν μονές της γιαγιάς σου. Τι είδους πληροφορίες είχες και ποιος τις είπε? Για λέγε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω, Διαμαντή. Θα το ψάξω όμως. Θα το ψάξω. Και όχι μόνο. Ματθαίο, αρχίσαμε μια καινούρια συνεργασία. Απ' τη μια έχω να μαζεύω την Αναστασία. Τώρα θα έχω να μαζεύω και σένα. Συγγνώμη, Διαμαντή, αλλά για τους γονείς μου μιλάμε, ξέρεις. Μωρέ, κάπου πάει το μυαλό μου. Έχω καλή μνήμη. Κι αν είναι αυτός που σε ξεσήκωσε. Μην ανακατέψεις κανένα, Διαμαντή. Ό,τι έχω να σου πω θα σου το πω εγώ ίδιος. Κατάλαβες? Ελενάδα μου, τι όμορφη που είσαι με αυτό το μαλλί. Ανανεώθηκες μια κούκλα. Λοιπόν, να σε φιλήσω. Σμούληψες, μωρέ. Και εμένα. Τι έχω να σου πω, θα πάθεις καλέ. Εσύ έχεις γίνει φράπα, λάμπεις ολόκληρη. Τι έκανες, πες μου, τι έκανες στην Αθήνα, σπαμ. Μποτόξ, τα θέλω όλα με λεπτομέρειες. Τώρα που τα έκανα, θα στα πω. Ούτε σπα, ούτε μποτόξ. Άλλο πράγμα με ανανέωσε. Άντε, πες μου να πάω να το κάνω επί τόπου. Εγώ θα στο πω, αλλά δεν σε βλέπω να το κάνεις. Χλωμό το κόβω. Άντε, λίγε. Άγριο σεκ. Α, πες το μας κι αυτό. Πες το μας ότι το σεξ είναι ντροπή. Να τα έχω ακούσει όλα από σένα. Όχι, το σεξ δεν είναι ντροπή, αλλά εσύ το παράκανες, νομίζω. Ναι, από σένα που κοντεύεις να καλογερέψεις καλύτερα. Μια χαρά είμαι εγώ με το διαμαντί μου. Έλα τώρα με κολλάζεις. Τέλος πάντων. Και γιατί μου το κρατούσε μυστικό? Ποια είναι η τρέλα που έλεγες? Η τρέλα είναι το πρόσωπο με το οποίο έγινε. Να σου πω, θυμάσαι που την παραμονή του γάμου του Σύμφη είχε έρθει εδώ ένας πελάτης από το στούντιο που σε αναγνώρισε? Μπουμπού! Μπουμπάκι! Ποιος ο Χασαπέμπορος από τον Πειραιά? Με αυτόν βρήκες να πας, Χριστιανή μου? Κάτσε καλά, καλέ, ηρέμιζε, μη φρικάρεις για πάρτι σου. Θυσιάστηκα, μωρή. Πλάκα μου κάνεις, έτσι? Καθόλου πλάκα δεν σου κάνω. Λοιπόν, άκου να δεις πως έγινε και μη φρικάρεις. Αυτός την επόμενη του γάμου άρχισε να κόβει βόλτες εδώ και να κάνει ερωτήσεις. Και να λέει, τι μου λέτε, Δάφνη Νικολάου και τέτοια, αυτή είναι η Μπουμπού. Το κορμάκι της το ξέρω πόντο πόντο. Γι' αυτό λοιπόν τον είχα εγώ από κοντά και τον καλόπιανα. Και να τα τηλέφωνα και να οι καφέδες. Μέχρι που έφυγε για την Αθήνα και πλέχτηκε το ειδήλιο. Κοίτα χαρά.
Δηλαδή τώρα συγγνώμη, αυτός πίστεψε ότι εγώ δεν είμαι μπουμπού? Όχι, σίγουρος είναι. Αλλά μη φοβάσαι. Όχι, τον έψα εγώ να μην πει τίποτα. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Και? Τι και, μια χαρά με το Μανώλη μου. Ποιος Μανώλης καλέ? Αντώνη τον λένε τον άνθρωπο. Νομίζεις, Αντώνης ήταν το ψεύτικο όνομα που έδινε στο στούντιο. Κρυβόταν ο Πονηρούλης. Πάντως εμένα μια χαρά μου ήρθε το Μανώλης. Ο λόγος? Για να μην τα μπερδεύω με τον άλλο Μανώλη. Ποιο Μανώλη καλέ? Το τεκνό από τα Μπέλια που είχατε ένα φλερτάκι πέρσι? Ναι. Άρχισε να με ξαναπαίρνει τηλέφωνο και ψήνομαι. Στο είχα κρύψει, δεν μπορούσα να σου το πω. Μα ένα-ένα μου τα ξεφουρνίζεις, Χριστιανή μου. Ευτυχώς που ο Μανώλης, ο χασαπέμπορος από τον Πειραιά, δεν γνωρίζει τον Μανώλη ή τον 30χρονο από τα Μπέλια. Γιατί διαφορετικά σε έβλεπε να πηγαίνεις από ξόφαλη τσιμπαλωδιά. Νομίζεις. Ανιψιός του είναι από εδώ, από την Κρήτη. Χριστέ μου. Ω, Χριστέ μου. Χριστίνα μου, πετάγομαι λίγο να δω το άλογο. Μην πετάξεις το τσάι μου. Έλα, εγώ είμαι. Ακούω. Το βράδυ βρες μια δικαιολογία και έλα στο Σταύλο. Μετά τις 9. Θέλω να τα πούμε από κοντά. Όχι από τα τηλέφωνα. Εντάξει, έγινε. Πετάχτηκα να δω πώς πάει το πουλάρι. Έλα, πάμε να το δούμε μαζί. Το μωράκι μας, καλά. Μια χαρά. Βρυδική. Έμαθα για τη Μέλινα. Και ειλικρινά. Στενοχωρέθηκα πολύ. Και τώρα τα βγεις και με τους δύο Μανώλιδες για να μην μπερδεύεσαι. Και με το τεκνό και τον πρώην πελάτη μου που τον ξέραμε ως Αντώνη. Φρίκι. Ακολασίες, ακολασίες. Τι ακολασίες, μωρέ Δάφνη. Έτυχε να έρθουν έτσι τα πράγματα. Το ήθελα, δεν το ήθελα. Να μου πεις ότι έρχεται στη ζωή. Καλό, ε. Για πες μου, ο πρώην πελάτης μου κρατάει καλά ακόμα. Ταύρος. Στο ζώδιο. Στο σεξ. Στο ζώδιο λιοντάρι. Τι μου θύμισες τώρα. Είχα κάτι πελάτες λιοντάρια. Γεια σας, γεια να σας ξαναβλέπω. Μου είπε ο Διαμαντής να περάσω από εδώ να συναντηθούμε για να πάμε να δούμε κάτι οικόπεδα πάλι και... Ναι, μάλιστα, τα μάθαμε τα νέα σας. Καφεδάκι το γνωστό. Το γνωστό, ευχαριστώ. Θυμάμαι εγώ. Έφυγα.
Τι κάνετε εσείς εδώ? Τα ίδια εδώ με τη φιλενάδα μου. Μιλούσαμε για ζώδια. Εσείς τι ζώδιο είστε, ε? Λιοντάρι. Συγγνώμη. Πώς και, εμείς οι δυο πάντα τσακωνόμαστε. Όσοι αγαπιούνται, τσακώνονται, γιαγιά. Δεν μου λες πώς θα πάνε ο Αχιλλέας με την Ευρυδίκη? Ένα καυγαδάκι ήτανε. Έτσι τουλάχιστον θέλω να ελπίζω. Μη στεναχωριέσαι εσύ γι' αυτό, θα τα βρουν. Δεν μου λες, γιαγιά, τότε που άρχισες στο δικαστήριο με τους Γιαννακάκηδες, είχες κάποιο στοιχείο? Μίλησες με κάποιον, σου είπαν κάτι? Αν είχα στοιχείο, γιέ μου, δεν θα το έλεγα στο δικαστήριο. Όμως, είχα μιλήσει με τον γιο μου, τον πατέρα σου, την προηγούμενη του θανάτου τους. Δεν μου το είχες πει ποτέ αυτό. Και τι σου είπε? Το συνάντησε η Αναστασία και τον έμπριζε. Ουρλιαζε και φώναζε: θα σκοτώσω τον Αλίτη, το γιο σου. Από μένα θα τον βρει. Και το αυτοκίνητο που οδηγούσαν οι γονείς του τότε, το είχες νοικιάσει εσύ από την Κρήτη. Δικό σου ήτανε. Αυτά δεν φώναζαν στο δικαστήριο? Ναι, αυτά τα ξέρω. Είχες κάποιο άλλο στοιχείο? Τι άλλο στοιχείο, γιέ μου? Είναι ηλίου φαϊνότερο. Λέγεται. Μελινά, εσύ? Πήρα να μιλήσω στο Σύφη, μου ζήτησε να μιλάμε μαζί για τις δουλειές. Τι έγινε, απαντάς και στα τηλέφωνα της εταιρείας τώρα? Από σήμερα δουλεύω εδώ. Α, έτσι. Δεν το ήξερα. Κοίτα που ζήλεψα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Σύφης δεν είναι εδώ, να του πω να σε πάρει όταν έρθει. Περίμενε λίγο. Είδες που μας κυνηγάνε οι συμπτώσεις. Πες μου τι κάνεις. Προσπαθώ. Δεν θα σε βγάλει πουθενά. Συμφωνήσαμε να μην λέμε τέτοια. Παρόλο που το συμφωνήσαμε, όμως τα γεγονότα και οι συγκυρίες ήρθαν έτσι που σ' άκουσα δύο φορές σήμερα στο τηλέφωνο. Αχιλλέα. Τίποτα, άστο. Όχι, δεν τα αφήνω. Πήγες να μου πεις κάτι αυθόρμητα, το κατάλαβα. Πες το, σε παρακαλώ. Υπό άλλες συνθήκες θα ήθελα κι εγώ να φυθώ και να το ζήσω όλο αυτό μαζί σου. Αν το θέλεις πράγματι, θα γίνει. Υποθετικά το είπα. Θα ήθελα, όχι ότι θέλω. Μην κρύβεσαι από τον εαυτό σου, Μελινά. Όπως και να έχεις, ευχαριστώ. Αν και μου είναι δυσάρεστο να μιλάω για όλα αυτά με τον Μινά. Έτσι έχει η κατάσταση, Αγγελική. Δεν αλλάζει. Θέλω να σε βοηθήσω και με τις ελιές δεν θα τα καταφέρεις. Ενώ με το Μινά θα πας βήμα-βήμα. Καλημέρα. Όλα εντάξει εδώ, τι γίνεται, τα παιδιά ξεκινήσαν να βάφουν? Μια χαρά, όλα καλά, ευχαριστώ πολύ. Α, δεν μας είπες τι χρώμα θέλεις στο παιδικό δωμάτιο? Άσπρο. Η κόρη μου είναι πιο όριμη από την ηλικία της. Δεν θέλει ροζ και πιχλιμπίδια. Αυτά λέει είναι για τα μωρά. Από 4 χρονών είναι μέσα στα κομπιούτερ και από 5,5 έχει μάθει ανάγνωση κανονικά. Δεν σου είπα να μην πετάξει το τζάι μου, Χριστίνα. Έχει κρυώσει πολύ, Δημήτρα. Θα σου φτιάξω άλλο. Κρύο μ' αρέσει εμένα.
Ήρθες να μου κάνεις ποδαρικό πρώτη μέρα στη δουλειά. Πού είναι ο Σύφης? Στο ενοπείο με την Αναστασία. Αν δε, άκου με Λινά. Άδικα νιώθεις θύψεις και προσπαθείς να αποφύγεις τον έρωτα με τον Αχιλλέα. Ο Σύφης δεν είναι εντάξει. Τι θες να πεις? Έψαξα το κινητό του Μινά. Ήθελα να δω αν έχει καμιά κομμένα όσο ήμασταν χώρια. Πήγα λοιπόν στις σημειώσεις που ξέρω ότι εκεί γράφει τα πάντα. Και τι είδα? Ραντεβού με Σύφη στο σπίτι Αγγελικής. Ορίστε. Έχω και την διεύθυνση, αν με πιστεύεις. Πήγαινε να τσεκάρεις.